Την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου από την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Δράκη αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα τη αξιολόγηση 15.000 αιτήσεων επαγγελματιών και επιχειρήσεων του προγράμματο Μη Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τους αξιολογητές του αξιολογητέ του παραρτήματο ΕΦΕΠΑΕ στην Κομοτινή και από τι 15.000 αιτήσεις, οι 12.288 εγκρίνονται και συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο. Οι υπόλοιπε παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα και δεν απορρίπτονται. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα οι αιτήσει αυτέ να επανέλθουν διορθώνοντα τα ζητήματα από αντιμετωπίζουν. Επιτέλους μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που είχε κολλήσει θα λέγαμε το σύστημα ε, και των αξιολογήσεων εντάξεων αλλά και των πληρωμών ε, βλέπουμε ότι ε, ε, το νέο παράρτημα από το οποίο δημιουργήθηκε του ΕΦΠΑΕ στην Κομωτινή αντικαθιστώντας τον παλιό δεσμό ε, μέσα περίπου σε 1,5 μήνα έχει κατορθώσει να αξιολογήσει ε, περίπου 13.000 αιτήσει. Μόλις προχθές ανακοινώθηκαν επομένως και το υπόλοιπο κομμάτι των αιτήσεων που είχαν μείνει χωρίς αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι και δεσμεύτηκε ένα νέο ποσό περίπου στα 25 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια για να πληρωθούν αυτές οι έγκρισεις. Εδώ βέβαια να κάνουμε την παρατήρηση ότι, ότι έχει έρθει η έγκριση δεν σημαίνει ότι αυτομάτως τα ποσά θα μπουν στο λογαριασμό της κάθε επιχείρησης. Θα πρέπει επομένω να γνωρίζουν οι επιχειρήσει, οι επαγγελματίε που έχουν να πάρουν πιθανόν αυτό το ποσό των 2.000 ευρώ. Θα πρέπει να ανεβάσουν μέσα στο πληροφοριακό σύστημα τα δικαιολογητικά, όπω είναι φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, κάποιε υπεύθυνε δηλώσει, για να μπορέσουν να πάνε στη φάση ξανά αξιολόγηση αυτών των δικαιολογητικών και μετά να πληρωθούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα αξιολογηθούν σίγουρα πριν το τέλο του έτου, ενώ πρόκειται να δουν χρήματα στου λογαριασμού του οι επαγγελματίε τον Νοέμβριο. Ε, ήδη περίπου ε, 1.600 περίπου δικαιούχοι έχουν ήδη πληρωθεί. Ε, αυτό το οποίο ανακοινώνει και ο ίδιος ο ΕΦΕΠΑΕ ε, είναι ότι θα προσπαθήσουν μέχρι τέλος της χρονιά στο μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων να έχει πληρωθεί και φυσικά και εξαιτία λόγω του όγκου κάποιοι θα πάνε και στις αρχές του 2021. Ε, μας ικανοποιεί πάντως το γεγονό ότι όχι μόνο το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας πλέον φτάνει στο τέλος του και στην ολοκλήρωσή του αλλά και το ότι και τα υπόλοιπα προγράμματα που έχει αναλάβει το υποκατάστημα του ΕΦΠΑΕ στην Κομοτηνή είτε είναι προγράμματα τουρισμού, είτε μικρομεσαίων επιχειρήσεων βλέπουμε ότι προχωράνε οι αξιολογήσεις τους για να πληρωθούν και εκεί οι επιχειρήσεις που είναι πολύ μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια. Έχει ανοίξει το σύστημα και για τροποποιήσεις και για υποβολές θα λέγαμε νέων ετοιμάτων και αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε και πιέζαμε για να μπορέσει να βρεθεί αυτή η λύση που θα εκτονώσει το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί